Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο θέμα. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ μαζί μας στον Υπουργείο Εξωτερικών με σύνδεση τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, σε μια τόσο κρίσιμη ημέρα. Κύριε Κατρούγκαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Υπουργέ, τελικά τι ακριβώς συμπέρασμα βγάζετε έπειτα από την αποκάλυψη διπλωματικών πηγών ότι υπάρχουν οι απελάσεις των Ρώσων και η απαγόρευση εισόδου σε άλλους δύο Ρώσους διπλωμάτες? Η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα που έχει παραδοσιακά φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα. Και εμείς θέλουμε αυτές οι φιλικές σχέσεις να γίνουν ακόμα καλύτερες στο μέλλον. Υπάρχουν όμως διεθνείς κανόνες που διέπουν τις διμερείς σχέσεις. Υπάρχουν κανόνες που διέπουν τους διπλωματικούς κανόνες. Όταν λοιπόν αυτοί οι κανόνες παραβιάζονται, ακόμα και όταν έχουμε μια φίλη χώρα, θα λέγα εγώ πολύ περισσότερο όταν έχουμε μια φίλη χώρα. Πρέπει να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Αυτό κάναμε. Έχουμε μιλήσει με τους Ρώσους φίλους μας. Τους είπαμε ότι θεωρούμε ότι ορισμένες κινήσεις στελεχών τους ξεφεύγουν από τα όρια που μπορεί να κινείται μια διπλωματική αποστολή και νομίζουμε ότι στο μέλλον θα ξεπεραστεί αυτό το θέμα, θα τα αφήσουμε πίσω μας και θα ξαναγυρίσουμε στις ομαλές σχέσεις, στις φιλικές σχέσεις, όχι απλώς στις φιλικές. Κύριε Υπουργέ, ποιες είναι αυτές οι κινήσεις που σας ενόχλησαν, τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι διπλωμάτες, αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σας πω περισσότερα, ακριβώς γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού τις καλές μας σχέσεις με τη Ρωσία. Και ακριβώς γιατί περιμένουμε και την επίσημη αντίδρασή της. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πάντως ότι θεωρούμε ότι δεν θα είναι κάτι που θα αφήσει ένα μόνιμο στίγμα στις σχέσεις των δύο χωρών. Και να πάω και ένα βήμα παραπέρα. Όταν είχαμε πιέσεις εμείς από άλλες πλευρές, αλλά δεν ήμασταν βέβαιοι για τα γεγονότα, όταν πολλές δυτικές χώρες ανακάλεσαν τους διπλωμάτες τους εν όψη της κατηγορίας για το περίφημο αυτό γεγονός στο Σόλσμπουρι, ότι υπήρχε ανάμειξη ρωσικών υπηρεσιών στη δηλητηρίαση υπηκών στο έδαφος Βρετανίας, δεν ακολουθήσαμε, ακριβώς γιατί θέλαμε να ήμασταν απολύτως βέβαιοι για το... Εν αναμονή, κυρίες και κύριοι, Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Τώρα που οι πληροφορίες ήταν διασταυρωμένες, ήρθαν από δικές μας πηγές, προχωρήσαμε σε αυτό που πρέπει να ισχύει σε κάθε επικοινωνία μεταξύ φίλων. Οι καθαροί λογαριασμοί να κάνουν τους καλούς φίλους. Κύριε Κατρούγκαλε, πότε ήρθαν σε γνώση σας, σε γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτές οι περίεργες κινήσεις των Ρώσων διπλωματών? Και σας το ρωτάω γιατί είναι τουλάχιστον περίεργο ή σημαντικό, συμβολικό, να έχουμε αυτή την αποκάλυψη αυτού του θέματος σήμερα, που είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και που παίρνουν ένα προσκλητήριο, έστω και υποαίρεση, οι γείτονές μας, οι Φιρόμ, για το ΝΑΤΟ, για τη συμμαχία. Τα δύο γεγονότα είναι εντελώς ασύνδετα μεταξύ τους. Δεν θέλω να προχωρήσω σε πλαίσιο ενός τηλεοπτικού παραθύρου σε πιο εξειδικευμένες ανακοινώσεις. Αυτές θα ακολουθήσουν επίσημα από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ταιριάζει σε ένα τέτοιο θέμα για τη σημασία που έχει και για τις διμερείς σχέσεις και γενικά για τη διεθνή θέση της χώρας μας. Απλώς ήθελα να διαβεβαιώσω μέσω του καναλιού σας στους τηλεθεατές μας ότι θεωρούμε ότι αυτό το επεισόδιο θα είναι παροδικό. Δεν προσδιορίζει γενικά τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δεν είναι αποτέλεσμα είτε οποιασδήποτε ξένης πίεσης, είτε αποτέλεσμα άλλων σχεδιασμών. Αντιδράσαμε σε κάτι που θεωρήσαμε ότι ξεφεύγει από τη διπλωματική πρακτική και το κάναμε αυτό καθαρό στους φίλους μας, όπως πρέπει, το είπα και προηγουμένως, να είναι οι καθαροί λογαριασμοί να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μεταξύ φίλων. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και το ότι βλέπουμε μέχρι στιγμής μία διστακτικότητα της Μόσχας να απαντήσει. Είδαμε ότι το μεσημέρι είχαμε το ρωσικό πρακτορείο, το Interfax, να προαναγγέλει συμμετρικές αντιδράσεις. Άρα όλοι υποθέταμε ότι θα έχουμε απελάσεις και Ελλήνων διπλωμάτων από τη Μόσχα. Και πριν λίγο είχαμε το ίδιο πρακτορείο να ανεβάζει ένα ρεπορτάζ που έλεγε πόσο καλά είναι τα πράγματα και πόσο προετοιμάζει η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα την επίσκεψη του κυρίου Λαυρόφ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο εμείς και η άλλη πλευρά εκτιμά ως ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, ως κόριο οφθαλμού τη διατήρηση των καλών ελληνορωσικών σχέσεων και είναι προφανές ότι αφόσον και από τις δύο πλευρές έχουμε τέτοια στάση, θα πρέπει να μείνουμε στις δηλώσεις που σας είπα. Δεν πρόκειται να προχωρήσω σε κάτι παραπάνω σήμερα.
Νομίζω ότι αυτά που σας είπα ήταν καθαρά. Mm-hmm. Όταν είδαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα που αφορούσε στην υπέρβαση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι διπλωμάτες, όταν θεωρούσαμε ότι υπήρχε ένα ζήτημα που αφορούσε όχι καλή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αντιδράσαμε με τον τρόπο που πρέπει. Και τώρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που είναι το μείζον, να εξακολουθούμε να έχουμε καλές σχέσεις με μια μεγάλη φιλική χώρα. Και με αυτά θέλω να σας χαιρετήσω, γιατί ξέρετε, δέχθηκα να σας απαντήσω, γιατί το θεωρούσα σοβαρό και εκτιμώ ιδιαίτερα την δημοσιογραφική σας αποστολή, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορώ να πω. Μπορούμε να μιλήσουμε όμως λίγο, αν έχετε χρόνο, για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, καθώς μέχρι προχτές πολλά ρεπορτάζ εμφάνιζαν τη συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν στον αέρα. Τελικά αυτή η συνάντηση προγραμματίστηκε για αύριο στις 2.30 ώρα. Και αναρωτιέμαι, το γεγονός ότι μιλάμε για επίσημη συνάντηση, αν αφήνει ελπίδες ότι μπορεί να έχουμε κάποια χειρονομία καλής θέλησης από τον Τούρκο πρόεδρο σε σχέση με τους δύο στρατιωτικούς μας. Δεν μπορώ να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, ακριβώς γιατί και στη δική μας σκέψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην ελληνική κυβέρνηση, στη σκέψη του Πρωθυπουργού, όπως η σκέψη του κάθε Έλληνα, έχει πρώτη θέση. Εμείς λοιπόν έχουμε σκοπό στην Σύνοδο Κορυφής και επίσημα να θέσουμε το ζήτημα, όπως το έχουμε θέσει σε όλα τα διεθνή φόρα το τελευταίο διάστημα, αλλά με επίταση να τεθεί και σε αυτή τη συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον πρόεδρο Ερντογάν. Ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι έχουν ξεπεραστεί πολλού τα όρια εντός των οποίων θα έπρεπε να έχει λυθεί αυτό το ζήτημα. Που είναι πια ζήτημα που δεν αφορά τις διμερείς σχέσεις, δεν αφορά μόνο τις σχέσεις της Τουρκίας γενικά με τη Δύση. Είναι ένα θέμα εφαρμογής του νομικού πολιτισμού, να έχουν δίκαιη δίκη οι στρατιωτικοί μας εκεί. Και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γυρίσουν μια ώρα αρχίτερα. Να μείνουμε λίγο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Κύριε Υπουργέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα πως δίνουν ένα εισιτήριο στη Φιρόμ και ότι με αυτό ουσιαστικά σήμερα ακυρώνεται το Βουκουρέστι και αυτό το δικαίωμα να μπλοκάρει την ενταξιακή πορεία στο ΝΑΤΟ που είχε η Ελλάδα. Περί αυτού πρόκειται, τι απαντάτε? Αλλά με αυτό θα ολοκληρώσω και θα με απελευθερώσετε. Βεβαίως. Γιατί? Γιατί η ίδια η συνθήκη προβλέπει ότι μόνο εφόσον η άλλη πλευρά εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της, αλλάξει και με συνταγματικό τρόπο το όνομά της, μόνο τότε η Ελληνική Βουλή θα προχωρήσει στην κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ. Επομένως, πια με ένα πανηγυρικό τρόπο έχουμε εξασφαλίσει εμείς ότι αν δεν λυθεί το ζήτημα δεν πρόκειται να μπουν στη συμμαχία, ενώ θυμίζω η ενδιάμεση συμφωνία του 1995 προέβλεπε ότι με την προσωρινή τους ονομασία ως πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα μπορούσαν να μπουν. Τώρα λοιπόν έχουμε μια πολύ καλύτερη για τα εθνικά συμφέροντα λύση, γιατί μόνο εφόσον κλείσει οριστικά αυτό το ζήτημα, πάβει να είναι μια ανοιχτή πληγή στις σχέσεις των δύο χωρών, θα μπορέσουν και αυτοί να βρουν το δρόμο τους στον Ατλαντικό και αργότερα στους άλλους διεθνούς οργανισμούς. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα, μια τόσο κρίσιμη μέρα. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στη συνομιλία.